Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Γιάννης. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου, Σία. Καλώς σε βρήκα στην εκπομπή σου. Καλώς ήρθες. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει με τη Μαρία? Είναι μεγάλη ιστορία, λίγο μπερδεμένη. Πιάστε την από την αρχή. Επειδή έχω κι εγώ κάποιο άγχος, τι να κάνω. Ήμουνα 15 χρόνια παντρεμένος με τη γυναίκα μου, χωρίσαμε, τώρα είμαστε πάλι μαζί. Ζούμε συμβατικά. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Η ζωή μου έχει γίνει μια κόλαση πλέον. Δεν βρίσκω δρόμο, δεν βρίσκω άκρη. Είμαι σε μια φυλακή πλέον. Είσαι σε αδιέξοδο. Θέλω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί, τι σε υποχρεώνει να παραμείνεις με τη Μαρία, Γιάννη μου? Διότι αυτή τη στιγμή είναι ασθενής, έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορώ να την πετάξω στον δρόμο. Μάλιστα. Άρα έχεις μείνει κοντά της για να τη φροντίζεις, επειδή έχει πρόβλημα με την υγεία της. Και επειδή έχω ένα παλικάρι 17-18 χρονών και δεν θέλω, τον αγαπάω πάρα πολύ και αυτή με αγαπούσε πάρα πολύ κάποτε. Έχω κάνει τρομερά λάθη κι εγώ στη ζωή μου, πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Και το παιδί μου την αγαπάει αφάνταστα, δεν θα μπορούσα να πικράνω το γιο μου. Επειδή τον αγαπάω και εγώ πάρα πολύ το γιο μου, δεν θα ήθελα να δει τη μάνα του πεταμένη στον δρόμο ή σε κάνα ψυχιατρίο. Σωστό αυτό. Άρα με τη Μαρία, Γιάννη μου, παντρεύτηκες, χώρισες. Όταν λες χώρισες, πήρατε και διαζύγιο κανονικά. Κανονικά διαζύγιο. Και μετά ξανασμίξατε επειδή έχει και αυτό το πρόβλημα με την υγεία της και θέλεις να τη φροντίζεις. Έγινε λίγο σαν να ήθελα να ψάξουμε το γιο μου. Έτσι σμίξαμε. Βρήκε μια αφορμή για να πάμε να βρούμε το γιο μου. Μετά από 3 χρόνια χωρισμού, με ζήτησε... Να τα πάρουμε έτσι όλα από την αρχή να μου πεις. Ναι, βεβαίως. Πες μου καταρχάς, Γιάννη μου, πότε γνώρισες τη Μαρία? Εγώ ήμουν από φτωχή οικογένεια και φτωχοί είμαστε. Κάποτε ανεβήκαμε λιγάκι, αλλά η ζωή μας τα έφερε πάλι να βρεθούμε στο τελευταίο σκαλοπάτι. Μικρός προσπάθησα να σπουδάσω, να πάω σε κάποια τεχνική σχολή, κάτι, αλλά τότε οι σχολές ήταν όλες επιπληρωμή. Η μάνα μου, είχα χάσει τον πατέρα μου τότε, 14 χρονών, και δεν υπήρχαν οι πόροι να πάω να σπουδάσω κι εγώ. Και είχα πάρει μια απόφαση στα 15 μου χρόνια να πάω να ταξιδέψω κι εγώ, να βοηθήσω όπως μπορώ κι εγώ τη μάνα μου. Το μεταξύ έχω κι άλλα αδέλφια, άλλες 3 αδελφές και έναν αδελφό. Πολλά παιδιά. Ναι, ναι. Η μία αδελφή μου είναι στην Αυστρία. Οι 2 αδελφές μου ζουν εδώ. Παντρεμένοι οι αδελφοί στην Αυστρία? Όχι, παντρεμένοι είναι, αλλά δεν έχουμε σχέσεις γιατί από μικρή είχε φύγει. Α. Έρχεται μία στις 30 για τουρισμό και... Μάλιστα. Πολύ μακριά, δεν είμαστε δεμένοι. Εδώ με τα αδέλφια μου είμαστε δεμένοι, αλλά και αυτή είναι... Στην ίδια μοίρα, με λίγα λόγια, είναι φτωχαδάκια, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για μένα, παρόλο που μου τα είχαν πει πριν πολλά χρόνια, ότι αυτό που πάω να κάνω είναι μια τρέλα. Mm-hmm. Λοιπόν, 15 χρονών σκοπεύω να πάω να ταξιδέψω με χαρά, 15 και ενός χρονού μπαρκάρω. Πηγαίνω στα καράβια, κάνω κάπως στα ταξιδάκια, φτάνω στα 16 μου, 16 μισό εκεί, πηγαίνουμε στη Λισαβόνα, Πορτογαλία. Μου άρεσε η χώρα γιατί ξέχασα να σας πω ότι ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και στη Χιλή είχε πάρει κάτι χτήματα, είχε φτιάξει κάποια περιουσία εκεί, αλλά τον καιρό της δικτακτορίας τα παρατήσαμε όλα και φύγαμε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και εντωμεταξύ ήξερα εγώ τη γλώσσα την ισπανική να μπορέσω να μιλήσω. Πήγα στην Πορτογαλία όπως και σε κάποια άλλα κράτη, αλλά μου άρεσε η περιοχή, μου άρεσε το μέρος. Ήταν ο καιρός κιόλας να ξεμπαρκάρω. Προτίμησα να κάτσω λίγο διάστημα να δουλέψω εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν είχα πρόβλημα στη γλώσσα, είχα και κάποια χρήματα που είχα ξεμπαρκάρει. Νίκιασα σε μια πανσιόν ένα δωμάτιο, κάθισα 1,5 χρόνο εκεί. Μέσα σε αυτό το 1,5 χρόνο πήγαινα σε ένα ρεστοράν. Το θυμάμαι και γελάω. Ήταν καλές εποχές. Ήμουνα ένα παιδί ελεύθερο, επιπόλαιο. Πέταγα. Πήγαινα σε ένα ρεστοράν, το οποίο εκεί δούλευε η σύζυγός μου, ήταν σερβιτόρα. Και κάθε φορά εγώ που πήγαινα την πείραζα.
και της άφηνα και ένα μεγάλο χατζηλίκι για να με προσέξει, γιατί μου άρεσε, σαν γυναίκα μου άρεσε και εντωμεταξύ είχα πάρει μερικές πληροφορίες ότι δεν ήταν παντρεμένη, ήταν ελεύθερη, ήταν χείρα η σύζυγός μου. Αλλά αυτό δεν με πειράζει. Mm-hmm. Είχε ένα παιδί με ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα. Αλλά εκεί δεν έχουν αυτά τα ταμπού που έχουμε, ναι, με λίγα εδώ. Λόγια εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερη σου? Ναι, είναι 16 χρόνια μεγαλύτερη μου. Εγώ ήμουνα τότε που παντρεύτηκα 17 ετών, 18 στα 18, γιατί υπέγραψε η μάνα μου για να παντρευτώ και η σύζυγός μου ήταν 32 ετών. Μάλιστα. Την γνώρισα, κάναμε κάποια σχέση, έμεινα εκεί, δούλευα πότε στα ναυπηγεία, πότε σε οικοδομές. Γνωριστήκαμε, πήγαμε στους γονείς της, τη ζήτησα. Το πρόβλημα ήταν με το παιδί της, επειδή ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα, τι δεν θα γυρνούσα, μου έλεγε εμένα μπαμπά. Αλλά σας είπα, εκεί δεν έχουν αυτά τα ταμπού που έχουμε εδώ. Είχες κάνει, Γιάννη, άλλες σχέσεις πριν την γυναίκα σου? Πριν τη γυναίκα μου, ναι, σε κάθε λιμάνι και καημός. Μάλιστα, όπως ισχύει λένε, δηλαδή και... αυτό που λένε. Ναι, όπως λένε οι ναυτικοί, ελεύθερο παλικάρι ήμουν, δεν είχα... Άλλη τη ζωή μπροστά σου είχες, νέος ήσουν. Δόξα στον Θεό και με κάποιες προφυλάξεις δεν είχα το πρόβλημα, τότε δεν είχε και το θέμα του AIDS. Υπήρχαν κάποιες αρρώστιες που θεραπευόντουσαν, δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω, όταν πήγα εκεί πέρα σε αυτό το λιμάνι, δεν ήταν σκοπός μου να ξεμπαρκάρω, παρόλο που μου άρεσε η περιοχή, όσο μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Και έβαλα σκοπό να κατέβω να μείνω εκεί. Λέω, αυτή, δεν μπορούσα να πάω, δεν μπορούσα να κινηθώ. Όταν λέμε έρωτας, έρωτας παράπορος. Το μεταξύ και εκείνη με αγάπησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αφού δέχτηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της, να έρθει, όχι ότι είχε ανάγκη ή πεινούσε εκεί που ήταν, ζούσε άνετα, ζούσε μια χαρά. Δέχτηκε να με ακολουθήσει, να έρθει στην Ελλάδα μαζί μου. Το οποίο τη ζήτησα εγώ να κάνει ένα διάστημα υπομονή, mm-hmm. να έρθω στην Ελλάδα, να προετοιμάσω λίγο το έδαφος, γιατί ήρθα στην Ελλάδα, έμενα με τη μάνα μου, συζήτησα με τη μάνα μου, μου φέρε κάποιες αντιρρήσεις η μάνα μου, μου λέει είναι μεγάλη κοπέλα, τώρα μπορεί να μην έχεις πρόβλημα γιατί είσαι νέος, είσαι επιπόλαιος, δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Ήμουν και από μικρός δουλευτεράς, δεν είχα πρόβλημα, δεξιά, αριστερά, όπου να είναι, δούλευα. Mm-hmm. Το μυαλό μου ήταν εκεί, να μείνω μαζί της. Τελείωσε. Λέω, μάνα, εγώ θα τη φέρω. Άμα θέλεις, καλώς. Άμα δεν θες να μας παντρέψεις, εγώ θα περιμένω να πάω 18 και θα την πάρω. Εσύ δεν είχες κλείσει ούτε τα 18 ακόμα. Ούτε τα 18, σου λέω. 17 και 17 μισό εκεί είχα πει στη μάνα μου. Μου έφερνε κάποιες αντιρρήσεις η μάνα μου στην αρχή. Εγώ λέω, μάνα, εγώ φεύγω τώρα, πάω Πορτογαλία, σηκώνω κάτι χρήματα που είχα στην τράπεζα. Πάω Πορτογαλία, είχε και αυτή κάτι πραγματάκια, κάτι έτσι, έκανε κάτι μεταβιβάσεις. Ξέρω εγώ, τους λέω, εγώ θέλω εσένα έτσι όπως είσαι, δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω τη Μαρία. Είχε κάτι κοπεδάκια, κάποιο σπίτι, τα άφησε στο παιδί της, mm-hmm. που δικαιούταν να το έχει. Και την πήρα έτσι όπως ήταν και ήρθαμε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό το διάστημα είχα μιλήσει και με την αδελφή μου. Η μοναδική που δεν είχε πρόβλημα. Η Ρένα, καλά να είναι όπου να είναι, μέχρι στιγμής με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είχε πρόβλημα. Προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει στο σπίτι της, τότε έμενε στη Γλυφάδα. Και βοήθησε και να της βρει κάποια δουλειά σε κάποιο ξενοδοχείο. Φυσικά η κοπέλα χείρα και αυτή, με δύο παιδάκια. Πράγματι πήγαν Πορτογαλία. Κανόνισα τα θέματα της, γυρνάμε στην Ελλάδα, όμορφα, ωραία. Πάμε στην αδελφή μου για κάμποσο διάστημα. Μπορώ να σου πω, καθίσαμε και 6-7 μήνες στην αδελφή μου. Μετά νοικιάσαμε ένα διπλανό σπίτι, ήταν πολυκατοικία. Βρήκε και δουλίτσα η γυναίκα μου, παντρευτήκαμε. Μια χαρά όλα, δηλαδή. Πήγαν όλα νορμά. Όσο να είναι και τα άλλα αδέλφια μου, ο αδελφός μου ο μεγάλος και οι άλλοι αδελφοί μου τα λέγανε. Είναι μεγάλη κοπέλα. Λέω, ρε παιδιά, εγώ θα την παντρευτώ και σας κόφτη. Δεν έχετε ακούσει την παροιμία που λένε ή μικρός παντρέψω ή μεγάλος καλογερέψω. Εγώ θέλω μικρός. Την πήρα, δεν είχα πρόβλημα. Πέρασα πάρα πολλά όμορφα χρόνια.
ώσπου κάποια στιγμή γέννησε, έκανε το γιο μου. Εκεί μου ήρθαν λίγο ανάποδα, έπρεπε να πάω φαντάρος. Όταν γεννιόταν ο γιος έπρεπε να ναι, πάω φαντάρος. Ναι, σήμερα γεννήθηκε ο γιος μου, την άλλη μέρα πήγα εγώ φαντάρος. Πήγα μέσα. Εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Γιατί τα είχα φτιάξει και με τη μάνα μου, αν ήταν θα υπήρχε κάποια βοήθεια, ναι. Δεν θα μένε στους δρόμους, στους πέντε ξεκρέμαστε, δρόμους. Ξεκρέμαστε γυναίκας, ναι. Και στη δουλίτσα της θα την παίρνανε μετά. Και όπως πράγματι ξαναπήγε στη δουλειά της, δούλεψε στο ξενοδοχείο. Υπηρέτησα κι εγώ, πήγα στο στρατό με πολύ δυσκολία, γιατί συνέχεια το μυαλό μου ήταν στη γυναίκα μου. Να σου πω την αλήθεια, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ήμουνα στο στρατό, δεν ήμουνα στο στρατό, εγώ ήμουνα στο σπίτι μου. Το μυαλό μου εκεί ήταν. Ως που μία περίοδο παίρνουν μία εφημερίδα, είχα βγει μία έξοδο, έξοδο να πιω ένα καφέ με την παρέα, συνέχεια μέσα στο στρατό, να δεν είχα κι εγώ τα πλούτη στο στρατό για να πάω να βγω να διασκεδάσω. Και σκεφτόμουν εκείνη την περίοδο να ζητήσω από το διοικητή μου να μου δώσει κάποια άδεια ή κάτι να γίνει, να μπορέσω να βγαίνω στο χωριό, να δουλεύω, να μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ αυτή την κατάσταση τώρα που δεν δουλεύει κι εκείνη. Μπες περιπτώσει, έτσι όπως ήμουν στο χωριό, για να μην τα μπερδεύω κιόλας, είχα πάρει μια εφημερίδα και τυχαίνει να βλέπω τη φωτογραφία της μάνας μου. Η μάνα μου δούλευε καθαρίστρια κάτω στο Όλπ, στο λιμάνι. Και 4 η ώρα συνήθως πήγαινε, γιατί 7 η ώρα πιάνανε οι υπαλλήλοι η δουλειά και δεν έπρεπε να καθαρίζεις εκείνη τη στιγμή τα γραφεία. Mm-hmm. Έπρεπε να πας πιο νωρίς, μέχρι στις 7 η ώρα να έχεις τελειώσει. Και στον δρόμο, όπως πήγαινε στον Άγιο Διονύση, κάποιος τρελός ψυχοπαθής, ήταν και σουρωμένος, την έδιρε. Είσαι η γυναίκα μου, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Την είχε κάνει τόπι στο ξύλο. Ιησούς Χριστός. Μέχρι κύλι έβγαλε από τις κλωτσές. Άγνωστος αυτός ο άντρας. Άγνωστος, τελείως άγνωστος. Εγώ όταν διάβασα την εφημερίδα, θόλωσα. Πήγα στο λοχαγό μου, στην αναφορά κανονικά στο στρατό, ζήτησα άδεια για να βγω έξω. Για να πάω. Λέω, σας παρακαλώ, η γυναίκα μου έχει κάποια ανάγκη, μου είπε μια κουβέντα έτσι. Το θυμάμαι πολύ καλά εγώ μέσα στο εαυτό μου. Μου λέει, είσαι μέσα στο βρακί της συζύγου σου. Σε στρατιώτης πλέον. Να αφήσεις τι γίνεται στο σπίτι και να κοιτάς τι γίνεται στο τάγμα. Εγώ είχα θολώσει. Τώρα τι να του έλεγα και για τη μάνα μου αυτή τη στιγμή που όταν με προσβάλλει μπροστά σε ολόκληρο λόχο. Και εγώ το βράδυ πάω στη σημαία πριν κατέβει, παρουσιάζομαι, παίρνω άδεια μόνος μου για 4 μήνες, φεύγω, κατεβαίνω στην κλειφάδα με αυτοστόπ. Το έσκασες δηλαδή από το στρατό. Το έσκασα από το στρατόπεδο. Μπας περιπτώσει είχα μείνει έξω από το αστυνομικό τμήμα, τότε θυμάμαι στη Δραπετσόνα ήτανε. Είχα παραφυλάξει, ήμουν νέος, έβραζε το αίμα μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήθελα να πιάσω τον άτιμο που είχε δείρει τη μάνα μου. Αλλά τον είχαν φυγαδέψει. Τον είχαν πάρει πιο μπροστά. Και έτσι πήγε άσκοπη η προσπάθειά μου. Δεν μπόρεσα να μάθω σε ποιο ψυχιατρίο. Φυσικά μάλλον εδώ στον Κορυδαλό θα τον είχαν κλείσει. Αλλά δεν μου δώσαν παρατέρα στοιχεία, γιατί δεν έγινε ούτε καν δίκη, διότι ο άνθρωπος ήταν ψυχοπαθής. Μάλιστα. Είχε χαρτί ψυχιατρίο. Σε αυτό το διάστημα τώρα που κάθισα εγώ, έλυσα κάποια οικονομικά προβλήματα, γιατί ήταν κάτι νίκια, κάτι τέτοια και η μάνα μου ένα μεροκάματο έβγαζε. Η κακομέρα προσπαθούσε και αυτή να βγάλει κάποια σύνταξη. Και έτσι έχει τύχει και αυτό. Είσαι έτυχη και αυτό. Πέρασαν τα χρόνια, απολύθηκα, ταξίδευα. Δούλευε η γυναίκα μου κανονικά. Ήταν πάρα πολύ κυρία, με πρόσεχε πάρα πολύ. Δεν έχω παράπονο. Και αν σήμερα την έχω μαζί μου, θέλω να ξεπληρώσω αυτά που μου έκανε. Mm-hmm. Και σαν υποχρέωση το κάνω. Όχι μόνο από αγάπη, όχι μόνο από αγάπη, αλλά και από ηθική υποχρέωση. Mm-hmm. Γιατί μου πρόσφερε πάρα πολλά. Τώρα ασχέτως ανέφτεξα και ανέφτεξε, γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος το φταίξιμο είναι και δικό μου. Πότε άρχισαν τα προβλήματα μεταξύ σας, Γιάννη μου? Τα προβλήματα τα δικά μας άρχισε το 92. Το 92 άρχισαν τα προβλήματα. Ενώ μεταξύ της είχαμε βρει δουλειά στο Δήμο. Είχε πιάσει στο Δήμο, καθάριζε. Οδοκαθαρίστρια ήταν.
πολύ καλή εργάτρια, πάρα πολύ καλή, από τις καλύτερες εργάτριες. Δεν είχε δώσει αφορμή ποτέ στη δουλειά της. Εγώ συνέχιζα τη ζωή που έκανα στη θάλασσα. Έλειπες μεγάλα διαστήματα από το σπίτι? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έλειπα μεγάλα διαστήματα. Μπορεί να ταξίδευα και 6 μήνες, να καθόμουν 4, να ταξίδευα 4 μήνες, να ξανάφευγα, αλλά τον καιρό που καθόμουν στη στεριά δούλευα σε ανάλογες δουλειές, πότε σε καραβέζινάδικο, καμιά οικοδομή, στα ναυπηγεία. Δεν έμενα από δουλειά, δόξα στον Θεό, είχα πάντα δουλίτσα. Αλλά ήρθε η στιγμή που ένιωσα λίγο φυλακισμένος. Τη μουρμούρα δεν μπορούσα να αντέξω. Ήθελα κι εγώ κάποια ελευθερία, πώς να το πω. Ίσως η γυναίκα μου, επειδή ήταν και πιο μεγάλη, να είχε κάνει την ελευθερία της, να είχε χορτάσει. Εγώ από μικρός μπήκα στα βάσανα και όσο να είναι 27-28 χρονών, ήμουν στριμωχμένος. Άρχισε να σε περιορίζει δηλαδή η Μαρία? Όχι γενικώς να με κρατάει φυλακισμένο, αλλά να με ρωτάει πού πήγες, γιατί πήγες, συνέχεια με τους φίλους σου είσαι. Θέλω να μου πεις εσύ πού πήγαινες, δηλαδή η δική σου συμπεριφορά άλλαξε, άρχισε να βγαίνεις πιο συχνά, ναι, να κάνεις παρέες με άλλους ανθρώπους. Όχι αξιότιμη, όχι αξιότιμα πρόσωπα, ναι, φίλοι της στιγμής που λένε. Μάλιστα. Τίποτα σταθερό και σίγουρο. Φίλοι έτσι για να κάτσω να πίνω, έπινα εκείνη την περίοδο, άρχισα να πίνω πάρα πολύ. Ήθελα 2 μπουκάλια ούζο την ημέρα, του λίτρου. Σας λέω, ήμουνα 135 κιλά. Και για να μην ακούω τις μουρμούρες, το ένα το άλλο. Ποιες μουρμούρες όμως, πώς έφτασε το σημείο σε ξαφνικά να πίνεις, ναι, τόσο πολύ? Ναι, οι μουρμούρες άρχισαν διότι στην ναυτιλία άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν δύσκολα. Μερικοί κλάδοι της δουλειάς κοπήκανε, όπως κόπηκε και ο κλάδος ο δικός μου. Ας πούμε, ήμουν καμαρότος, πλέον δεν παίρνουν στα φορτηγά και στα καζάδικα καμαρότους. Μπορεί να παίρνουν, αλλά να παίρνουν ξένους αυτή τη στιγμή, να μην παίρνει Έλληνα. Και αυτά εμένα με στεναχωρούσαν, γιατί έμενα και στο Νίκη. Μάλιστα. Άρα άρχισες να έχεις οικονομικά προβλήματα πρώτα απ' όλα. Όχι τόσο πολύ οικονομικά, αλλά το θέμα είναι ότι μου έλειπε και η θάλασσα και εμένα. Από την ερχόμενη Παρασκευή θα μοιραζόμαστε τα μυστικά μας και μέσα από τις σελίδες του τηλεθεατή. Στείλτε λοιπόν τα γράμματά σας στη διεύθυνση του τηλεθεατή. Η πιο ζεστή και τρυφερή εξομολόγηση θα επιβραβεύεται με ένα πολύ όμορφο δώρο. Λεπτομέρειες στο τεύχος του τηλεθεατή που κυκλοφορεί. Εν τω μεταξύ με πείραξε και το ποτό πάρα πολύ. Άρχισα να μην σκέφτομαι όπως έπρεπε να σκέφτομαι. Πώς άρχισες να πίνεις, Γιάννη? Άρχισε και από τη μουρμούρα της γυναίκας μου, επειδή ήθελε να πάμε να μείνουμε στο εξωτερικό. Μαζεύαμε κάτι χρήματα για να πάρουμε ένα σπιτάκι έξω στο εξωτερικό. Εγώ δεν ήθελα αυτό το διάστημα. Εν τω μεταξύ, αυτές οι οικονομίες άρχισαν όταν πλέον μας φιλοξένησε η μάνα μου στο σπίτι της. Έμενε και η αδελφή μου εκεί πέρα. Μας φιλοξένησε στο σπίτι της για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κι εμείς ένα φράγκο πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μικρό. Δεν ζητάγαμε κανένα παλάτι. Έστω ένα παλιό σπίτι, σιγά σιγά θα το φτιάχναμε. Δεν ήταν. Δόξα στο Θεό, σου λέω, τα χέρια μου πιάνανε δεξιά-αριστερά, όπου και να είναι δούλευα. Δεν είχα το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα ήταν η μουρμούρα ότι ήθελε να φύγουμε έξω. Εν τω μεταξύ, εγώ ήθελα και λίγο ελευθερία. Είχα μπουχτίσει συνέχεια δουλειά. Προσδιορίσε μου το αυτό, δηλαδή. Τι ζητούσες από τη ζωή σου εκείνη τον καιρό? Ήθελα να βγαίνω χωρίς να με ρωτάει που πηγαίνω. Τι κάνω, γιατί αργώ, με ποιον ήμουνα. Πάντα της έλεγα ότι δεν έχω γυναικεία συντροφιά. Με φίλους. Μου λέει, αποκλείεται να έχεις φίλους και να μου έρχεσαι το πρωί. Εγώ δεν έφευγα από το μαγαζί άμα δεν έκλεινε. Με λίγα λόγια για να σου δώσω να καταλάβεις. Τι σε έκανε όμως εσένα να θέλεις έτσι τόσο πολύ να βγαίνεις έξω και να σε μόνος σου? Αυτό δεν γινόταν κάθε μέρα, να πω ότι αργούσα στο σπίτι, αλλά τύχαινε στη βδομάδα ότι ήθελα στη βδομάδα να αργήσω επίτηδες. Επίτηδες, να μην είμαι στο σπίτι, να ξεφύγω από το σπίτι, τελείως από το σπίτι. Να μην ακούω τα ίδια και την ίδια ρουτίνα. Και να σκέφτομαι
Τώρα τι θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα βρω και τι θα κάνω. Τα πράγματα μεταξύ σας, Γιάννη μου, πώς ήταν, γιατί μου λες να μην ακούω την κρίνια, να μην έχω ήτανε την ίδια ρουτίνα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Το μόνο πράγμα ήταν πολύ απαιτητική η γυναίκα. Δηλαδή τι σου ζητούσε. Καταρχήν εγώ τον καιρό που ήμουν παντρεμένος μαζί της, ποτέ δεν κράτησα λεφτά στη τσέπη μου. Λεφτά δεν κράτησα λεφτά. Στη τσέπη μου να πω ότι σαν άντρας είχα επάνω μου 20, 30 χιλιάδες, 40, παρόλο που έπαιρνα εκείνη την εποχή καλά λεφτά. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά λεφτά. Τώρα όταν παίρνει ένας εργαζόμενος 200 χιλιάδες, εγώ τα έπαιρνα το 81 αυτά. Βέβαια. Πολλά λεφτά. Ήτανε πάρα πολύ, πάρα πολλά καλά λεφτά και δεν μπορώ να πω ούτε πεινάγαμε. Και τα ταξίδια της πήγαινε κάθε χρόνο, την έστερνα να πάει να δει τη μάνα της, τον πατέρα της, mm-hmm. το παιδί της. Έστερνα και κάποια χρήματα έξω για να βοηθήσω το γιο της. Αλλά ήθελα κι εγώ την ελευθερία μου. Τι σου έλεγε δηλαδή, θα κάνω εγώ τη διαχείριση των οικονομικών στο σπίτι, εσύ δεν θα έχεις λεφτά. Όχι, δεν με πειράζει αυτό, γιατί αν της έλεγα δώσε μου 5.000, μου τα έδινε, δεν μου λέγε τι τα θέλεις. Εσένα όμως τι σε ενοχλούσε. Γιατί μου λες δεν είχα ούτε ένα φράγκο στην τσέπη μου. Ναι, με ενοχλούσε που ναι μεν μου τα έδινε, καθυστερούσα εγώ τάπινα, ξέρω εγώ, την άλλη μέρα που τα χάλασες, γιατί τα χάλασες, γιατί ξανά ήρθες πιωμένος, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και σε εκείνο το διάστημα το πήρε, τσακωθήκαμε λίγο άγρια, mm-hmm. τσαντίστηκα κι εγώ. Βρήκα ένα καράβι, έφυγα, το καράβι ήταν εδώ κάτω στον Ασπρόπυργο. Κάναμε ένα ταξίδι, ένα μήνα ήρθα, πάω να κατέβω από το καράβι με ανεμόσκαλα και χτυπάω το πόδι μου, μου το στραπατσάρι το η λάτζα. Είχε κακιά θάλασσα και μου το στραπούληξε το πόδι, είχε πληστεί, είχε γίνει τόπι. Πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα δεν μπορούσα να το κινήσω, πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε γύψο. Πάω στην εταιρεία κουτσά, στραβάω όπως μπορούσα με κάτι πατερίτσες που πήρα από το νοσοκομείο. Έδωσα την απόλυσή μου, τσαντίστηκε η γυναίκα μου, αλλά η γυναίκα μου ήταν πονηρή. Δεν ξέρω γιατί, είχε ετοιμάσει, ήθελε να πάει κρυφά από μένα στο εξωτερικό, όπως και έφυγε. Πήρε το παιδί και έφυγε. Πήγε στην Πορτογαλία. Εγώ ήμουνα με το πόδι σπασμένο, δεν είχα φράγκο στη τσέπη μου, γιατί είχαμε ένα κοινό ταμείο, mm-hmm. όλα τα λεφτά. Γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει στην εταιρεία τα παίρνει, τα έστελνε μέσω εταιρεία στην τράπεζα. Mm-hmm. Είχαμε ένα κοινό ταμείο να πηγαίνουμε πότε εκείνη, πότε εγώ να σηκώσουμε αν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Στο μεταξύ η κυρία είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες, τα εισιτήριά της. Πρώτη μέρα εγώ με το πόδι σπασμένο στο σπίτι. Πλακώθηκα και στο ποτό για να σου πω την αλήθεια για την ατυχία μου που μου βρήκε με το πόδι. Το βράδυ αργά. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, εκείνη την περίοδο δεν είχα πάει ακόμα με τη μάνα μου, mm-hmm. δεν είχα μείνει με τη μάνα μου, για να το διευκρινίσω. Με παίρνει τηλέφωνο από την Πορτογαλία αργά το βράδυ, μου λέει να σου πω κάτι, εγώ πήρα το παιδί και έφυγα, κάνε ό,τι θες, μείνε με τα πράγματα, δεν με ενδιαφέρει. Την πήρα ξανά τηλέφωνο, δεν ήθελα να μου μιλήσει στο τηλέφωνο. Το έριξα κι εγώ κάμποσο καιρό στο ποτό, πούλησα όλα τα πράγματα μέσα, δεν ήθελα τίποτα. Για κάποιο λόγο θα έχει θυμώσει η γυναίκα σου για να σηκωθεί να φύγει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σε έπεινα, έδειξα κάποια αδιαφορία εντωμεταξύ, δεν με ενδιαφέρε, αλλά πώς το, δεν το έκανα σκοπίμως, λίγο επιπόλαια το έκανα, ήμουνα και μικρός, δεν ήμουνα κανένας. Σίγουρα. Μυαλωμένος. Αλλά πες μου κάτι, βρε Γιάννη μου, τι ένιωθες εκείνη την περίοδο και τα έκανες όλα αυτά. Είχες βαρεθεί. Η περίοδος που, ναι, είχα βαρεθεί το γάμο μου. Είχα βαρεθεί τη κλεισούρα. Είχα βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο, κάτι... Ίσως να ήθελα να ήμουν και μόνος. Mm-hmm. Ίσως να ήθελα να ήμουν και μόνος. Και γι' αυτό λέω ότι φταίω κι εγώ, επειδή στόριξα στο πιωτό και έκανα κάποιες αφορμές να ξενυχτάω το ένα το άλλο. Mm-hmm. Και εκείνη υποψιάστηκε, αλλά εγώ κρύωσα πάρα πολύ μαζί της. Όταν σηκώθηκε κρυφά και πήρε το παιδί και έφυγε στο εξωτερικό και μετά από 3 μήνες με παίρνει τηλέφωνο, τότε έμενα στη μάνα μου, τα πούλησα όλα, δεν είχα τίποτα. Τίποτα.
τα πούλησα όλα. Έμενα στη μάνα μου, με φιλοξένησε δηλαδή. Η μάνα μου λέει, παιδί μου, τώρα που να πας, έχω ένα δωμάτιο πάνω. Κάτσε. Έλα εδώ να μείνεις. Κάτσε εδώ πέρα. Κάθισα με τη μάνα μου, μετά από 3 μήνες με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, Γιάννη, μετάνιωσα. Θέλω να γυρίσω πίσω. Εν τω μεταξύ έχω και εγώ μεγάλη αδυναμία στο γιο μου. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ίσως επειδή σε έλειπα και αρκετό καιρό στη θάλασσα να μην τον έχω και πολύ τον κοντά μου. Αλλά το παιδί ήταν πάρα πολύ δεμένο με τη μάνα. Γιατί συνέχεια με τη μάνα του ήταν, δεν είχε εμένα συνέχεια στα πόδια του. Μπας περιπτώσει γυρίζει. Δεν τις κράτησα, μωρή. Να πω ότι για μια στιγμή τη ρώτησα γιατί το έκανες. Μου λέει, μου την έδωσε και εμένα. Κάποιες δικαιολογίες μου βρήκε, εν πάση περιπτώσει. Επειδή σε έφυγε, στεναχωρέθηκε που πούλησα τα πράγματα όλα. Όλοι και οι γονείς μου, ας πούμε, και τα αδέρφια μου, μου λέγανε μην τα πουλάς, γιατί θα μπορεί να ξανάρθει. Σου είπε τι έκανε όλο αυτό το διάστημα μακριά σου? Όχι, λέει, ήθελε να κάτσει να σκεφτεί το ζήτημά μας πιο ήσυχα, πιο χωρίς να έχει τρίτους να επεμβαίνουν στη ζωή μας. Εσύ το διάστημα που ήσουν μόνος σου, Γιάννη, έμπλεξες με κάποια άλλη γυναίκα? Όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, με το ποτό που έπινε, καμία γυναίκα δεν καθόταν δίπλα μου. Ειλικρινά σου μιλάω. Καμία γυναίκα δεν θέλει να με έθισω. Όταν έπινες, γινόσουν επιθετικός? Όχι, δεν γινόμουν επιθετικός, αλλά... Όχι ότι ξεχνιόμουν, τελείως ξεχνιόμουν. Απλώς ήξερα, θα πάω στο σπίτι, θα πέφτε τάβλα. Δεν θα ακούγα τίποτα. Δεν θα ακούγα τίποτα. Όσο έπινα, ήξερα τα προβλήματά μου, ποια είναι, τι δεν είναι. Αλλά είχα βρει ένα μέσο εδώ να ξεφύγω έτσι. Ναι. Άλλοι έχουν κάποια άλλα χόμπι να... Δεν ξέρω. Κάθε ένας έχει τον τρόπο του. Εγώ το βρήκα στο πιωτό. Εσύ βρήκες την εκτόνωσή σου στο ποτό. Στο ποτό. Ξέρεις όμως κάτι, Γιάννη μου, επειδή πολλές φορές έχουν έρθει εδώ γυναίκες και μου έχουν διηγηθεί έτσι πάνω κάτω μια τέτοια ιστορία, ότι ο άντρας τους ξαφνικά άρχισε να πίνει, ξαφνικά άρχισε να βγαίνει. Όχι, θα δεις και παρακάτω. Θέλω να μου πεις μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σημείο έτσι που μιλάμε, γιατί σαφέστατα έχεις και άλλη ιστορία να μου πεις. Εσύ, νιώθοντας ότι έχεις καταπιεστεί, ότι έχεις φτάσει πλέον 28 χρονών και από τα 17 σου... Για μια στιγμή να σου πω, για αυτό το διάστημα των 3 μηνών που έλειψε, ένιωσα κάποια ελευθερία, αλλά να σου πω την αλήθεια, ήξερα, από μέσα μου ήξερα ότι θα γυρίσει. Ήξερα ότι θα γυρίσει. Ήξερα. Αυτοί οι 3 μήνες όμως είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Εκεί ζούσες υπό τη σκιά του χωρισμού. Είτε το ήξερες είτε δεν το ήξερες, υπήρχε χωρισμός στη μέση και σου άλλαζε τα πράγματα. Όχι, δεν ήθελα να το πιστέψω ότι... Πέρα από αυτό, πριν έρθει ο χωρισμός σας, πριν φύγει 3 μήνες στην Πορτογαλία και μείνετε χωριστά, το διάστημα που εσύ νιώθεις ότι έχεις καταπιεστεί, ναι, ότι έχεις κουραστεί από τα προβλήματα... Κλεισούρα, γιατί σου λέω, ήμουνα δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Και εγώ να κάτσω να βοηθήσω στο μαγείρεμα, να πλύνω, να σφουγγαρίσω, γιατί όχι, εγώ έπλαινα τα πανιά του γιού μου μικρός, δεν υπήρχαν τα μπεμπιλίνα, αλλά εκείνη η περίοδο δεν ήμασταν για τέτοιες πολυτέλειες. Δεν είχα πρόβλημα. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει κακά τα ψέματα σε είχαν κάνει να αισθανθείς φορτωμένος και σου είχαν δώσει την αίσθηση ότι δεν έχεις ζήσει και πολλά πράγματα, ότι έχεις πει από νωρίς τα βάσανα. Μια ελευθερία, ναι. Εξήγησε μου κάτι, αυτό το διάστημα που νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς νιώθεις για τη γυναίκα σου? Δεν έδινα σημασία. Ήξερα ότι είχα δεμένο το γάιδαρο, ότι δεν θα φεύγε πουθενά. Δεν θα πήγαινε πουθενά. Λέω, δεν θα βρει κάποιο πιο νεότερο από μένα, ούτε τέτοια άλλη ευκαιρία θα βρει. Και ήμουν κάπως 90% σίγουρος ότι θα ήταν μαζί μου. Όταν η γυναίκα σου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Πορτογαλία, μετάνιωσες? Πόνεσα, ναι, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και... Αλλά λέω, τι να κάνουμε, δεν το πήρα και έτσι πολύ βαριά. Ήξερα ότι θα γυρίσει. Μέσα μου μέτρωγε ότι θα έρθει, θα έρθει. Και όπως πράγματι γύρισε τότε δούλευε, δεν δούλευε ακριβώς στο Δήμο, δούλευε στο λιμάνι, την είχε βάλει η μάνα μου καθαρίστρια. Και μετά μεσολάβησαν κάτι φίλοι και τη βάλανε στο Δήμο. Γύρισε εντωμεταξύ τώρα μέναμε στο πατρικό μου,
εγώ, η γυναίκα μου, το παιδί, η μάνα μου και η αδελφή μου. Και με φιλοξένησε εκεί κάπου στο διάστημα για να μπορέσω να μαζέψω, όπως σου είπα και πριν, για να μπορέσω να πάρω το σπίτι. Αλλά αυτή η διαδικασία, επειδή είχα δει εγώ ότι ναι, μεν είχε φύγει, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγε. Έτσι στα κλεφτά και πήρε το παιδί και έφυγε. Το πήρα και εγώ λίγο στραβά. Και δεν, άρχισα να μην τη δίνω σημασία πλέον, για τα καλά να μην τη δίνω σημασία. Ερχόμουν μετά από 2 μέρες, έπινα κάθε μέρα, δεν υπήρχε μέρα να μην με δει σουρωμένο. Φασαρίες δεν έκανα, αλλά σουρωμένος ήμουνα. Εν τω μεταξύ αυτό μου έφερε και το πρόβλημα να μην μπορώ να πάω να εργαστώ. Ερχόταν το πρωί που τρέμανε τα χέρια μου. Ναι. Δεν μπορούσα να... Πού να πας. Το πρώτο πράγμα που σηκωνόμουν εγώ το πρωί, ήθελα 1-2 ποτήρια ούζο να πιω. Όχι, τίποτα άλλο από το ούζο. Εδώ η αδελφή μου είχε 30 μπουκάλια στο σπίτι για να έρθει κανένας γνωστός και εγώ τα είχα αδειάσει όλα και είχα γεμίσει νερό μέσα. Για να μην φαίνονται. Μέχρι εκεί είχα φτάσει. Σε μεγάλο σημείο, αλλά όχι ότι να λείπει το φαγητό από το παιδί μου και αυτά. Όχι. Απλώς είχα πάρει το στραβό το δρόμο, έτσι το επέλεξα εγώ. Mm-hmm. Νόμιζα ότι για μένα ήταν εντάξει αυτός ο δρόμος. Και πώς εκείνο... το σκεφτόσουν όμως αυτό το πράγμα? Και εκείνο τον καιρό άρχισα, επειδή μου είχε φύγει, άρχισα και εγώ να γίνομαι λίγο πιο αυστηρός. Να φωνάζω, να συγκρύομαι μαζί της, να γίνονται πολλές φορές και φασαρίες μεγάλες. Να κάθομαι να πετάω τα πράγματα, διάφορα, πάρα πολλά. Ώσπου και εκείνη αγανάκτησε. Ερχόταν στιγμές που με ρωτούσε, Γιάννη, με αγαπάς? Όχι, της λέω. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Εγώ όμως νόμιζα από μέσα μου ότι εντάξει, έχω δέσει το γάιδαρο, έφυγε μια φορά, θα ξανάρθει. Πού να πάει? Δεν πίστευα ότι θα μου φύγει. Γιάννη, με αγαπάς? Όχι. Μου λέει, θα χωρίσουμε. Και δεν χωρίζουμε, της λέω. Τι έγινε άμα χωρίσουμε? Αλλά το έλεγα, αλλά δεν το νιώθα. Το έλεγα, ίσως να το έλεγα για να την πικάρω πιο πολύ. Για να την πονέσω, όπως με πόνεσε και πήρε το παιδί, να την πονέσω κι εγώ με το ίδιο τρόπο. Ώσπου μία μέρα ήμουνα πολύ τύφλα στο σπίτι, έρχεται με ένα φορτηγό, μου λέει, Γιάννη, παίρνω τα πράγματά μου και το παιδί και φεύγω. Στο καλό της λέω. Ήμουνα τόσο σουρωμένος. Σου λέω, δεν ήμουν άνθρωπος βιαίος να κάτσω να δείρω και να... Ήμουνα τόσο σουρωμένος, λέω, στο καλό. Μέχρι και της βοήθησα να πάρει τα πράγματα στο φορτηγό. Την άλλη μέρα όμως που συνήρθα, αρχίσαν οι διάολοι να μετρώνε. Δεν ήξερα και πού έμενε, πού πήγε, τι έκανε, ήξερα πού δούλευε. Την έπιασα 2, 3, 4 φορές. Της μίλησα, γύρισε, όχι. Γύρισε, όχι. Μια φορά σήκωσα το χέρι μου. Μου έκανε μία μήνυση την οποία την έσβησε και την ευχαριστώ και γι' αυτό. Γιατί την είχε χτυπήσει? Επειδή την είχε φέρει από το λιμάνι ένας συνάδελφος, είχαν απεργία τα λεωφορεία και τα ταξιά. Τύχαινε αυτή η περίοδο να μην μπορεί να έρθει στο σπίτι και την έφερε στο σπίτι, κοντά στο σπίτι και εγώ το πήρα στραβά. Ότι κάτι μεταξύ... ύποπτο υπάρχει. Την είχε δει και η αδελφή μου, που πριν χωρίσουμε για τα καλά, ότι έμπαινε σε ξένο αυτοκίνητο. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω, το έριχνα στο πιωτό. Πότε ανέβαινε σε κάποιο μηχανάκι. Δεν καθόμουν να τη ρωτήσω, δεν ήθελα να σκαλίσω για φασαρίες. Το έριχνα στο πιωτό. Ξεχνιόμουν στο πιωτό. Νόμιζα ότι δεν θα φύγει. Α, όμως που... Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Εντάξει, νόμιζα ότι δεν θα φύγει, ότι είναι σίγουρη η Μαρία. Πολλές φορές κάνουμε τέτοια λάθη στη ζωή μας και όταν ένας άνθρωπος φεύγει, τον εκτιμούμε και καταλαβαίνουμε τι χάσαμε. Ναι, εκεί κατάλαβα και την αξία της. Απ' την άλλη όμως, βρε Γιάννη μου, εσύ ήσουν ευτυχισμένος αυτή τη ζωή που, έτσι που τη ζούσες. Από το πρωί στο βράδυ να πίνεις με τη γυναίκα σου, να μην έχεις σχέση. Αυτά γίνανε σία 3 χρόνια πριν το διαζύγιο μου. Mm-hmm. Πριν χωρίσουμε δηλαδή. Ναι.
Εκεί είχα νιώσει τη φυλάκιση. Δεν είχα παράπονο. Σου λέω, δεν ήμουν απαιτητικός άνθρωπος, ούτε να βγω στο καφενείο. Ούτε κάθομαι στο σπίτι να δω την τηλεόρασή μου, να βοηθήσω τη σύζυγό μου, να βγω με τη σύζυγό μου έξω, να παίξω με το γιο μου. Δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Αλλά κάπου κουράστηκα, κάπου το βαρέθηκα. Έβλεπα άλλα παιδιά στην ηλικία μου να βγαίνουν, να καθυστερούν, να έχουν ένα φίλο να πούνε μια κουβέντα. Εγώ αυτά δεν τα είχα. Είχα πάρει βαριές υποχρεώσεις. Όταν πλέον άρχισες να βγαίνεις έξω μόνος σου, να πίνεις και όλα αυτά τα πράγματα, ήσουν εσύ ευτυχισμένος, εκάλυπτε αυτό? Όχι, δεν ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά ξέφευγα. Ξέφευγα, πώς να σου πω, έβγαινα από το σπίτι. Έβγαινα, επιτέλους έβγαινα απ' έξω. Άφηνα, πώς να σου πω, τα βάσανα και τα προβλήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Έβγαινα, ήθελα να είμαι κάποιος άλλος Γιάννης που δεν τον ξέρετε. Καθόμουν, έπινα. Αλλά το λίγο-λίγο άρχισε και πολύ-πολύ. Ώσπου με είχε πάρει και ο κατήφορος. Χωρίσαμε, σε αυτό το διάστημα που χωρίσαμε, 3 χρόνια επάνω, σε κάποια εκπομπή γνώρισα μια κυρία, 50 ετών κι αυτή, πάρα πολύ καλή κυρία, είχε 2 παιδιά, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα παιδιά της, χωρισμένη ήταν κι αυτή. Ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε. Στην αρχή κάναμε έτσι μια γνωριμία και μετά κάποια σχέση. Φυσικά τα αισθήματά μου δεν ήταν ακόμα καθαρά. Να πω ότι ναι, σίγουρα ήθελα να κάνω αυτό το γάμο με την κυρία. Mm-hmm. Και δεν ήθελα να κάνω ένα τρομερό λάθος, ας πούμε. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλή κυρία, δεν μου λείπε τίποτα. Δεν μου λείπε τίποτα. Καλή της ώρα όπου είναι. Δεν μου λείπε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μία περίοδο αυτή η κοπέλα έτυχε να... είχε αρρωστήσει, η κόρη της γεννούσε, ήταν στοιχείο. Ήθελε να κατέβει κάτω, να είναι στη γέννα της, να μπορέσει να τη βοηθήσει. Πήγε να τη βοηθήσει. Σε αυτό το διάστημα έμενα εγώ στο σπίτι της μάνας μου. Προέκυψε να έρθει ένα βράδυ, κατά τις 1 η ώρα, η σύζυγός μου, με την προϋπόθεση να πάμε να βρούμε το παιδί. Έχει αργήσει το παιδί. Πού είναι το παιδί? Πρώτη φορά το έκανε το παιδί. Έχει πάει 1 η ώρα και λείπει από το πρωί και δεν έχει έρθει. Ανησύχησα κι εγώ. Λέω, δεν ξέρεις σε ποια μέρη πηγαίνει, δεν έχεις τηλέφωνο από ποιους φίλους κάνει παρέα. Γιατί εγώ στα 3 χρόνια αυτά προσπάθησα να πάω να δω το γιο μου. Αλλά πες το, κρυβότανε. Πες το, δεν ήθελε να με δει. Το λόγο το καταλαβαίνω. Δεν ήθελε να ρωτάω για τη μάνα του, δεν ήθελε να μάθω πού μένει. Εν τω μεταξύ εγώ έμαθα που έμενε, αλλά δεν ήθελα να κάνω προβλήματα στο γιο μου. Δεν τους ενόχλησα ποτέ. Ήξερα που μένανε. Στο δεύτερο σπίτι δεν ήξερα που μένανε, το οποίο είχε έρθει και με πήρε και μου λέει, πάμε να δούμε. Κατεβήκαμε κάτω στον Πειραιά, με τα πόδια από εκεί που έμενα, από τα ταμπούρια, στον Πειραιά. Στο Δημοτικό Θέατρο έμενε. Δεν το ήξερα εγώ ότι έμενε εκεί πέρα. Συγκεκριμένα μου λέει να πάω να κοιτάξω, μπας και γύρισε το παιδί μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη κίνησή της που ξανασμίξαμε. Πάω να δω αν είναι το παιδί μέσα. Εν τω μεταξύ στη διαδρομή της λέω, 3 χρόνια, ούτε εσύ ούτε το παιδί ενδιαφερθήκατε να μάθω εάν ζείτε, δεν ζείτε, τι κάνει το παιδί, τι δεν κάνει το παιδί. Παρόλο που είχα πάρει εγώ από το δικαστήριο ότι μπορούσα γιορτές και τέτοια να το βλέπω ή να του πάω κάποιο δώρο, κάτι τέτοιο, ποτέ δεν δέχτηκε. Δεν ήρθε ποτέ στο γιος μου να μου πει, πατέρα, γεια σου, τι κάνεις. Είχα παγώσει κι εγώ κάπως, μέσα μου με πονούσε αυτό. Εσύ προσπάθησες να πας να βρεις το γιο σου, Γιάννη? Πήγα πολλές φορές στο σχολείο που πήγαινε. Αλλά έστερνε τους φίλους του, αν βλέπανε οι φίλοι του ότι ήταν ο πατέρας του έξω, τον ιδιοποιούσαν, ο πατέρας σου, ξέρεις, είναι έξω, ή καθυστερούσε επίτηδες να μην βγει, ή έβγαινε από την άλλη πύλη για να μην τον ακολουθήσω. Φοβισμένο, δεν ξέρω τι λόγια του είχε πει τότε και η μάνα του.
Φυσικά το παιδί είχε δει και την κατάσταση που ήμουνα όταν έπινα και έτσι. Αλλά ποτέ δεν έβαλα το γιο μου στη διαμάχη που είχα εγώ με τη σύζυγό μου. Ήταν ανεξάρτητο το παιδί. Ποτέ δεν έφερα τα προβλήματά μου επάνω στο παιδί. Και προσπαθούσα όταν τσακωνόμασταν να μην είναι παρόν. Mm-hmm. Να μην τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Και όπως έτσι γινότανε και όπως με σέβεται πάρα πολύ και με αγαπάει ο γιος μου. Αλλά αγαπάει εξίσου και πάρα πολύ τη μάνα του. Πήγαμε στο σπίτι, ήταν και ο πρώτος καφές, μάλιστα, που μου είπε να... Έλα, εδώ είναι το παιδί, κάτσε να το δεις. Και εγώ είχα τη λαχτάρα να τον εδώ, 3 χρόνια είχα να τον εδώ. Κάθισα, ήπια το καφέ, μου είπε, πήγε να φτιάξει έναν καφέ. Μου είπε ο γιος μου, μπαμπά, θέλω να συναντηθούμε, θέλω να μιλήσουμε μαζί. Λέω, ναι, αγόρι μου, έλα, παίρνω από το σπίτι μου, αύριο, μεθαύριο, όποτε μπορείς, να το συζητήσουμε. Ήρθε σπίτι μου, μου είπε τα προβλήματα το παιδί, ότι η μαμά δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά, δεν σηκώνεται, δεν πάει στη δουλειά, καίει τα φαγητά, πετάει τα ρούχα, φεύγει από το σπίτι, ξεχνιέται να έρθει, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Εν μεταξύ, εγώ έκανα κάποιες ενέργειες, να την πάω σε κάτι γιατρούς, mm-hmm. να δω την κατάστασή της. Αλλά είχα και το άλλο πρόβλημα, ότι είχα εχθέσει και κάποια κυρία. Έπιασα την κοπέλα, δάκρυσε, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Της εξήγησα ποια ήταν η κατάστασή της. Το μεταξύ και εκείνη νόμιζε ότι... Της είπα την αλήθεια, γιατί μου λέει έπαιρνα στη μάνα σου τηλέφωνο και δεν μπορούσα να σε βρω. Έλειπες από το σπίτι. Ήταν αλήθεια, πήγαινα στο σπίτι της, για να σου πω την αλήθεια, δούλευα στη δουλειά της για 3 χρόνια. Σκούπιζα το δρόμο στη θέση της, δεν κόλλαγα ένσημα τίποτα, εγώ δεν έκανα καμία άλλη δουλειά. Δούλευα και νυχτοφύλακα στο βράδυ και το πρωί κατευθείαν πήγαινα στο Δήμο για να μπορέσει να πάρει κάποια σύνταξη, την οποία και δεν το κατάφερα τελικά. Για 8-10 μήνες δεν τα κατάφερα. Το εξήγησα στη κυρία ότι συμβαίνει αυτό, αυτό, αυτό το πρόβλημα. Λέω και να πάρω το γιο μου, δεν θα θέλει ο γιος μου να έχει άλλη μάνα, τι να σου πει. Εν τω μεταξύ έχεις και εσύ 2 παιδιά μεγάλα. Εντάξει, ζούσανε χώρια, αλλά και ο γιος μου δεν θα καθόταν με άλλη γυναίκα. Τη ζήτησα 1000 συγγνώμη, λέω ξέρω ότι με το συγγνώμη δεν διορθώνεται. Κακοχαρακτήρισέ με όπως νομίζεις παλιάνθρωπο. Τι να σου πω, αλλά εγώ έχω υποχρέωση αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι. Άρα. Δεν μπορώ να την εγκαταλείψω. Μου λέει, όχι, έχεις ερωτικές σχέσεις, το ένα το άλλο. Λέω, δεν έχω. Και όπως πράγματι μέχρι σήμερα, είμαστε 3 χρόνια μαζί, δεν έχουμε ερωτικές σχέσεις. Εκείνη κοιμάται στην κρεβατοκάμαρα, εγώ κοιμάμαι στο σαλόνι. Από την ερχόμενη Παρασκευή θα μοιραζόμαστε τα μυστικά μας και μέσα από τις σελίδες του τηλεθεατή. Στείλτε λοιπόν τα γράμματά σας στη διεύθυνση του τηλεθεατή. Η πιο ζεστή και τρυφερή εξομολόγηση θα επιβραβεύεται με ένα πολύ όμορφο δώρο. Λεπτομέρειες στο τεύχος του τηλεθεατή που κυκλοφορεί. Αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που θέλεις εσύ να ρυθμίσεις? Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω μια βοήθεια. Μπας και μπορέσω και θεραπεύσω τη γυναίκα μου. Κάποιο γιατρό να ενδιαφερθεί. Mm-hmm. Γιατί και εγώ δεν μπορώ σε κάθε γιατρό να δίνω 10.000 κάθε επίσκεψη. Και στο έκανα πας μόνο για τη συνταγή σου. Δεν κάθεται να σε ακούσει ούτε να την παρακολουθήσει. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τα λεφτά. Εν τω μεταξύ την απολύσανε από τη δουλειά διότι δεν πήγαινε. Mm-hmm. Είπα και εγώ να δουλέψω να βγάλω και εγώ κανένα ένσημο για να μπορέσω να έχω και εγώ μια ασφάλεια. Την απολύσανε. Είμαι και εγώ χωρίς δουλειά εδώ. Πάω 1 χρόνο που δεν δουλεύω. Δούλευα σε κάτι οικοδομές, με το σεισμό σταμάτησαν αυτά. Έχω χρεωθεί σε όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, αύριο μεθαύριο θα μου κόψουν το φως, το νερό. Έχω καταχρεωθεί στον κόσμο. Στρίβω στενά για να μην με κοιτάνε. Γιατί τους λέω πόσο να του πεις του ανθρώπου ότι ξέρεις κάτι, θα στα δώσω, θα στα δώσω.
Δεν θέλω ελεημοσύνη. Εγώ αυτό που ζητάω είναι κάποιος άνθρωπος, εάν μπορέσει να μου δώσει κάποια δουλειά κοντά στον Πειραιά. Δουλειά, γιατί και τα έξοδα είναι πολλά. Δουλειές είχα βρει πολλές. Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Κλειφάδα. Αλλά αυτές οι δουλειές που είχα βρει ήταν νυχτερινές. 3 η ώρα σκόλαγα. Πώς να γυρίσω εγώ στο σπίτι. Έπρεπε να περιμένω μέχρι 6 το πρωί. Αλλά δεν μπορούσα να έχω αυτή τη ρουτίνα συνέχεια και το πρωί να έχω τη γυναίκα μου. Mm-hmm. Άρα αυτό που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, είναι γρήγορα μία δουλειά για να αποκατασταθούν τα πράγματα. Για να μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι και για να βοηθήσω και τη σύζυγό μου. Και τη γυναίκα σου, βεβαίως. Γιατί έχει και τη δική της ευθύνη. Εγώ δεν έχω δεχτεί το διαζύγιο. Για μένα είναι σαν να μην έχω χωρίσει. Παρόλο που έχουμε, είχα πάει και στην εκκλησία, είχα προσπαθήσει μπας και μπορέσω να ακυρώσω το διαζύγιο. Αλλά μου είπαν από την εκκλησία ότι λόγω ότι έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να το λύσουν το διαζύγιο, ναι. Διότι μπορεί να υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος και που δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή εμένα με συντηρεί η εκκλησία, μου δίνει ένα πιάτο, να είναι καλά ο Πάτερ Χαρίτος. Με πολύ σκέψη και δεν ήθελα να πάω και τώρα αυτή τη στιγμή που το λέω ντρέπομαι πάρα πολύ. Να μην ντρέπεσαι, δεν ήθελα να πάω μαζί σε ανάγκη μερικές φορές. Αλλά αν δεν ήταν και αυτός ο άνθρωπος να με βοηθήσει, καλή του ώρα αυτινού και της κυρίας, μπόρεσα κι εγώ σαν άνθρωπος στα Χριστούγεννα να πάω μια γαλοπούλα να πω ότι έβαλα κι εγώ στο σπίτι μου. Άκουσε με ένα λεπτό. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα μου δώσει ο ένας και ο άλλος. Το θέμα είναι εσύ γρήγορα να σταθείς στα πόδια σου, να βρεις μια δουλειά, να ρυθμίσεις μόνο σου τα οικογενειακά σου προβλήματα, να στηρίξεις και τη γυναίκα σου που έχεις την ευθύνη. Θα υπάρχουν δουλειά. Ελπίζω μέσα από την εκπομπή να λυθεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε από και εκεί εγώ. Και πέρα, εγώ σου εύχομαι σιγά σιγά και εσύ να βρεις την ηρεμία σου. Ελπίζω να μην ξανακάνεις ποτέ το λάθος να ξαναπιείς. Ο άνθρωπος μία φορά στη ζωή του τα. Εφόσον το έκοψα ένα χρόνο, δεν πιστεύω. Το εύχομαι πραγματικά μέσα. Και τώρα που περνάω αυτό το Γολγοθά. Που είναι τώρα χειρότερα προβλήματα δύναμη. Που είχα ποτέ στη ζωή μου, δεν το έβαλα στο στόμα μου. Μπράβο σου. Πρέπει να δείξεις πολύ δύναμη τώρα για να μην ξανακυλήσεις την ίδια προσπαθώ ιστορία. Προσπαθώ να διορθώσω τα αδιόρθωτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.